Λοιπόν, θα πούμε καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες, έλα, να πούμε. Γεια σας από εδώ, είναι ο Μπόμπι. Ε, γεια σας φίλοι και φίλες, είμαστε εδώ στο Hi TV, στη δική μας παρέα και ήρθα μαζί με τον Άρη το Σαλαόρα που έχει το Dogs Kingdom και με το Vega να κάνουμε τις συστάσεις, ε, Άρη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να μιλήσουμε για τα όμορφα τα σκυλάκια μας, ε. Τι όμορφη παρέα μου έφερες εδώ, τι όμορφη αγκαλίτσα έχω εγώ εδώ, αλλά και ο μεγάλος της παρέας, ε. Κάναμε ωραία εισαγωγή σήμερα. Ε, ωραία εισαγωγή. κάτσε. Τι κάνεις, Άρη μου? Είμαι υπέροχα. Εσύ. Είναι σκυλάκια δικών σου φίλων, παύλα πελατών, ναι, που έρχονται εδώ και που έρχονται, συγγνώμη, στο Dogs Kingdom. Είχαμε στα τα λόγια μου από την ομορφιά τους, να σου πω την αλήθεια, και την ηρεμία τους, που έρχονται στο Dogs Kingdom και τα περιποιείσαι. Ακριβώς. Με πολύ πολύ αγάπη. Ακριβώς. Θες να μας το συστήσεις κι εσύ? Βεβαίως. Ο Βέγκαν και ο Μπόμπι, το ένα είναι πιο καλό από το άλλο. Είναι υπέροχα. Είδες με το που ήρθες, παρότι είχαμε κανονίσει να έρθουν εδώ τα σκυλάκια να τα δείξουμε και να μιλήσουμε για τη σωστή τους περιποίηση με τις εκπληκτικές υπηρεσίες που τους προσφέρει στο σαλόνι ομορφιά σου, ένα πλέον από τα καλύτερα στην Αθήνα και όχι μόνο, σου λέω πού θα κάτσουν και μου λες είναι πολύ ήρεμα και δεις εδώ. Δες φατσούλα, κοίτα, δες φατσούλα. Κοντεύουν να κοιμηθούν. Ειδικά ο Βέγκα. Λοιπόν, για ο Βέγκα είναι μεγάλος σε ηλικία, ο Μπόμπι είναι λίγο πιο μικρός. Είναι και τα δύο πραγματικά το ένα καλύτερο από το άλλο. Πόσο καιρό τα περιποίησαι? Τα έχω χρόνια. Τα έχεις χρόνια. Τα έχω χρόνια. Και είναι πολύ εύκολα. Μαλτεζάκι. Μαλτές και γερμανικός πιμενικός. Πιμενικός, ναι. Πες μου λοιπόν, θέλω σήμερα, επειδή και ο κόσμος μας το έχει ζητήσει και θέλουμε και εμείς να μάθουμε, ακόμα και εμείς που δεν είμαστε ιδιοκτήτες, αλλά και οι φίλοι που μας βλέπουν, τις υπηρεσίες τις οποίες αναλαμβάνεις και βάσει των οποίων έρχονται τα σκυλάκια μαζί με τους ιδιοκτήτες φυσικά που τα φέρουν στο χώρο σου, στον υπέροχο χώρο σου και τα περιποιείσαι ένα προς ένα βήμα. Δηλαδή, φέρνοντας το μικρό μου το μαλτεζάκι, εδώ τον Μπόμπι μου, πώς θα ξεκινήσεις να του κάνεις μια σωστή περιποίηση και για την αισθητική του, την ομορφιά του, αλλά και για την υγεία του, έτσι. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να πω τι επιλογές έχει ένας ιδιοκτήτης σε ένα κομματήριο, ναι, σκύλων, σε ένα σαλόνι μορφιάς. Μπορεί να έρθει απλά να κόψει τα νυχάκια και μόνο του σκύλου του. Γιατί ο σκύλος του μπορεί να είναι κοντότριχος και να μην χρειάζεται κούρεμα παρά μόνο ένα μπάνιο. Μπορεί να κάνει ένα μπάνιο το, ναι, σκυλάκι του. Μπορεί να κόψει τα νυχάκια του, μπορεί να καθαρίσει τα αυτάκια του. Ναι. Έτσι, και εκεί σταματάει στα κοντότριχα. Από εκεί και πέρα. Όπως είναι το μαλτεζάκι, εννοείς, έτσι. Όχι, αυτός είναι μακρύτριχος. Τώρα είναι κοντότριχος. Ναι. Α, τώρα που τον έχεις περιποιηθεί είναι όπως. Τώρα... Καθώς πρέπει, είναι κύριος το αγόρι. Ναι, έχει κανένα μήνα που τον έχω καλοποιήσει, αλλά η μαμά τον έχει πάντα άψογο. Ναι. Μπράβο στη μαμά του. Άρα λοιπόν, κοντότριχα είναι αυτά που έχουν πολύ, πολύ λίγο τριχούλα και απλά χρειάζονται ένα μπανάκι. Ναι. Εκεί θα κόψουμε τα νυχάκια, θα καθαρίσουμε τα αυτάκια. Και σταματάει η διαδικασία. Θα βάλουμε το φουλαράκι τους και, ναι, την κολόνια τους και τελείωσε. Αυτή είναι μια απλή διαδικασία τυπική που κάνεις όταν έρχεται για να κάνει τον μπανάκι. Από εκεί και πέρα, στα μακρύτριχα έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Μπορεί να φέρει κάποιος ιδιοκτήτης σκύλου, είτε μικρόσωμο είτε μεγαλόσωμο, όπως είναι. Όπως είναι ο Βέγκα, έτσι, ναι, που, ναι, είναι ένα μεγάλο σκυλάκι. Ναι, σκυλάκι δεν το λες. Σκυλάκι, ναι, δεν το λες, αλλά είναι, ναι, ήσυχο, ναι, και πρέο, όπως είναι και το μικρουλάκι. Έτσι. Μπορούμε να κάνουμε καλοπισμούς σε διάφορα επίπεδα. Ναι. Στο Βέγκα, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι ένας τυπικός γερμανικός πιμενικός, το τυπικός, θέλω να πω ότι είναι ένας κλασικός, όμορφος, τυπικός, ναι, γερμανικός πιμενικός. Αυτό που κάνουμε είναι, θα κάνουμε τα μπανάκια του, θα κάνουμε, ναι, 3 φορές μπάνιο, ναι, θα βάλουμε τη μαλακτική του, θα βάλουμε μια βελογική σέρουμε πάνω και θα καθαρίσουμε τα αυτάκια, τα νυχάκια του. Και είναι έτοιμος τα παντουσάκια και τα πουλάκια. Πόση ώρα σου παίρνει η διαδικασία? Να μου πεις είναι και ανάλογα το σκύλο. Ναι, ε? Εδώ έχουμε στρέμματα τετραγωνικά. Σκύτα, εδώ έχουμε εκτάσει. Τεράστιο. Εδώ, ναι, ναι, εδώ έχουμε πραγματικά ένα μεγαλόσωμο σκυλάκι. Εξαρτάται τι δουλειά έχει. Ένα γερμανικό πιμενικό μπορεί, ας πούμε, αν χάνει τρίχωμα και θέλει αφαίρεση τριχώματος, να φάει και 3 ώρες. Και τόσο πολύ, ε! Ναι, μπορεί να φάει και 3 ώρες. Και 2,5 και 3 ώρες. Διαφορετικά, περίπου 1,5 με 2 ώρες, ναι, αναλόγως την δουλειά που έχει, εκεί θέλουμε. Για να στεγνώσει καλά, γιατί πρέπει να στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή η καθαρότητα κρατάει πάρα πολύ καιρό. Αυτό θέλω να μου πεις. Δηλαδή τη διάρκεια. Κάθε πότε, αφού επισκέπτεται εσένα ο ιδιοκτήτης, πρέπει να το ξαναφέρει. Ναι, αυτό είναι σχετικό με τη χρήση που κάνει, ναι, του σκύλου. Τι εννοώ? Αν έχω ένα σκυλάκι που καθημερινά βγαίνει στο πάρκο και παίζει, το ευχαριστιέται, ναι, με τα άλλα σκυλάκια, με τα χώματα, προφανώς θα λερωθεί πιο συχνά. Αν λερώνεται πιο συχνά, σωστά. Εντάξει, αν έχει μια βόλτα
έξω που θα κάνει τρεις βόλτες την μέρα, τέσσερις, πώς θα το βγάλει ο ιδιοκτήτης του. Τώρα, ναι, στην εποχή, θα βγει λίγο παραπάνω. Είναι λίγο δύσκολο, ναι, ναι, ναι. Θα το δανείσουμε να το βγάλει κι άλλο, κλπ. Είναι το κλασικό που κυκλοφορεί. Λοιπόν, και απλά επιστρέψει στο σπίτι. Οκ, okay, δεν λερώνονται εύκολα. Τουλάχιστον μια φορά το μήνα θέλει ένα καλό μπανάκι. Επειδή ξέρω ότι δίνεις πολύ μεγάλη βάση και στη λεπτομέρεια για να μπορεί, όπως είπα και πριν, να διατηρηθεί και η αισθητική ομορφιά του σκύλου μας, αλλά και η σωστή υγιεινή του. Θέλω να μου πεις ποια είναι τα σημεία τα οποία δίνεις μεγαλύτερη βάση για να μπορέσουμε να είμαστε κι εμείς οι ιδιοκτήτες σίγουροι και εξασφαλισμένοι ότι το σκυλάκι μας χέρει άκρας υγείας, να το πω κάπως έτσι, πέρα δηλαδή από το κτηνίατρο, όταν έρχεται σε σένα. Γιατί μου έχεις πει ότι δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, ναι, είναι απόλυτα υγιεινής, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα τον πρώτο λόγο στο θέμα υγείας το έχει ο ειδικός, που δεν είναι άλλος από τον κτηνίατρο. Ναι, σωστά. Και δεν μπαίνουμε ποτέ στα χωράφια αυτά. Εμείς θα αρκεστούμε στο να, πέρα του καλοπισμού, να κοιτάξουμε και να ελέγξουμε για τυχόν οτίτιδα, για τυχόν δοντάκια μπορεί να έχουν πέτρα, οπότε να τον παροτρύνουμε είτε να πάρει κάποιο προϊόν είτε να πάει στον κτηνίατρο για να τα καθαρίσει. Αναλόγως στο βαθμό της πέτρας που έχει. Δεν επεμβαίνουμε σε πολλά πράγματα. Μπορεί να εντοπίσουμε ενδεχομένως κάποιο άγανα το καλοκαίρι, χορταράκι, ναι, το οποίο και να χρειάζεται να το αφαιρέσει ο γιατρός, συμβαίνουν αυτά. Δεν επεμβαίνουμε ιατρικά. Εμείς δεν είναι ο ρόλος. Συμβουλεύεις, ακριβώς. Γι' αυτό το λέω. Προλαμβάνεις σωστά και καθοδηγείς τον ιδιοκτήτη. Γιατί σίγουρα οι γνώσεις σου εμπεριέχουν και πέντε πράγματα παραπάνω, ναι, που μπορείς να τον συμβουλεύσεις και ακριβώς να καθοδηγηθεί ώστε να πάει στον κτηνίατρο. Ακριβώς. Επίσης θέλω να πω ότι κρατάς φυσικά και το θέμα της καθαριότητας μέσα στο δικό σου χώρο, της υγιεινής μέσα στο δικό σου χώρο, το πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθήσεις και προσφέρεις υπηρεσίες αλφα-αλφα ποιότητας, γιατί δίνεις πολύ σημασία και στα προϊόντα σου. Πολύ σημαντικό. Πέραν το πρωτοκόλλο που υπάρχει για τον COVID τώρα, ναι, από εκεί και πέρα για μας είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κλίβανος αποστηρωτής μέσα και πλυντήριο για τις πετσέτες και γενικά να είναι πεντακάθαρος ο χώρος. Αυτό μου το λένε όλοι οι ιδιοκτήτες, πελάτες και φίλοι. Και γελάω με τον Μπόμπι εγώ τώρα. Είναι ευτυχισμένος. Είναι τέλειος. Είσαι ευτυχισμένος και ήρεμος. Είναι τέλειος, είναι τέλειος. Και είσαι και καλοκουρεμένος. Ναι, ναι. Έχει κανένα μήνα να έρθει, εντάξει. Είναι και καλοκουρεμένος. Είναι πολύ όμορφος. Είναι πολύ όμορφος. Αλλά γενικά οι παροχές σε ένα μακρύτερο όπως είναι το Μαλτεζάκι, ο Μπόμπι τώρα εδώ, είναι πολλές. Ναι. Μπορεί να κάνουμε πολλές κομμώσεις, πολλά σχέδια, πολλούς καλοπισμούς. Το σημαντικότερο είναι να γίνεται με αγάπη, με σωστά προϊόντα. Σωστά, ακριβώς. Για να κρατήσει αυτό, γιατί πολλοί πελάτες με ρωτάνε πόσο κοστίζει. Κανένας δεν με ρωτάει, ναι, πόσο αξίζει, τελικά αξίζει. Αξίζει, γιατί ξέρουμε ότι δίνεις επίσης πολύ μεγάλη βάση σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς στο οικονομικό της κατάστασης, δηλαδή απίστευτες προσφορές, ακόμα και δώρα σε πάρα πολλούς ιδιοκτήτες που έρχονται και εδώ κάθε φορά που λέμε ότι οι προσφορές τρέχουν και μέσω της εκπομπής, οπότε θέλω να τηλεφωνείτε και νομίζω ότι ο κόσμος το ξέρει και το κάνει από μόνος του. Αλλά η αναλογία είναι αξιοσημείωτη, ότι προσφέρεις υπηρεσίες αλφα-αλφα ποιότητας, υγιεινής, καθαριότητας και προσοχής, δηλαδή κάνεις τα πάντα βήμα προς βήμα, ναι, ιεραρχικά όπως πρέπει, ναι, χωρίς να σκέφτεσαι το κόστος ούτε την ώρα, το κόστος των προϊόντων εννοώ. Το καταλαβαίνω. Αναλογικά με τις τιμές τις οποίες έχεις. Ακριβώς έτσι. Και είναι βασικό αυτό για τους ιδιοκτήτες. Αυτό φαίνεται στο αποτέλεσμα, γιατί κρατάει πολύ καιρό ο καλοπισμός και η καθαριότητα. Και η ποιότητα των προϊόντων είναι πολύ πολύ δυνατή και πολύ ξεχωριστή, πολύ ξεχωριστά γενικά τα προϊόντα, ναι, και το βλέπουν και μου το λένε συνεχώς. Ό,τι καινούριο βλέπω που μου αρέσει ένα προϊόν, το δοκιμάζω και αν μου αρέσει το καθιερώνω και το κρατάω. Μια άλλη παροχή που μπορεί να κάνει κάποιος στο δικό μας το κομμωτήριο πέραν του καλοπισμού, είναι, να πω για τον καλοπισμό ότι σε κάθε καλοπισμό δίνουμε και έναν οδηγό βόλτας, ένα λουράκι δηλαδή βόλτας, δώρο βέβαια. Και από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος εκτός του να καλοποιήσει το σκύλο του, αν του αρέσει πάρα πολύ να το κάνει και σαν επάγγελμα. Ωραία. Και αυτό θα το συζητήσουμε. Θέλεις να άλλη το πούμε στην επόμενη εκπομπή? Ναι, ναι, γιατί ναι, το έχουμε το ξαναδείξει. Καλά κάνεις και υπήρχαν πολλές απορίες. Εγώ κλείνοντας θέλω να πω ότι αυτό το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, πέρα από τις παροχές, πέρα από τους ιδιοκτήτες που τους έχεις ευχαριστημένους με τις παροχές, βλέπω και τα σκυλάκια ευχαριστημένα. Και το βλέπω και κάθε φορά, επειδή είμαστε φίλοι, σε επισκέπτομαι και ξέρω ότι και πολλοί δικοί μου φίλοι από το χώρο αυτό και όχι μόνο έρχονται και εμπιστεύονται τα αγαπημένα τους σκυλάκια σε εσένα, εγώ βλέπω και ιδιοκτήτες ικανοποιημένους και σκυλάκια χαρούμενα και πολύ πολύ πιο όμορφα βγαίνοντας. Είναι χαρακτηριστικό το ότι όταν περνάνε τραβάνε για να μπουν
μέσα. Έτσι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό είναι. Αυτό. Βέβαια, πέφτουν τα μεσεδάκια τους, έτσι. Κάνεις εσύ αυτό που πρέπει. Αλλά... Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην επόμενη εκπομπή μας θα μιλήσουμε λοιπόν και το πώς κάποιος μπορεί να γίνει επαγγελματίας γκρούμερ με πολύ αγάπη και γνώση για τα σκυλάκια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, να είσαι καλά, καλημέρα. Λοιπόν, γεια σου Μπόμπι μου, έλα να χαιρετήσουμε μαζί και να πάμε μαζί στην επόμενη ενότητα. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες Μπόμπι, ευχαριστώ πολύ που ήρθες Βέγκα. Έτσι όμορφα και αγγλικά, περνάμε στην επόμενη ενότητα της εκπομπής μας.